Τέσσερις παράνομοι μετανάστες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι, μετά από βλάβη που έχει υποστεί η υγεία τους, αφού εδώ και μέρες βρίσκονται σε απεργία πείνας. Το φαινόμενο με τους παράνομους μετανάστες σε απεργία πείνας παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και στο νομό Εύρου, με τους συνοριακούς φύλακες να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα από τη μία, αλλά και να ανησυχούν τόσο για την υγεία των κρατουμένων, όσο και για το εργασιακό τους μέλλον, αφού η απώλεια της ζωής ενός κρατουμένου, η ενδεχόμενη απώλεια της ζωής ενός κρατουμένου μάλλον, μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη. Από το Ιράν και από το Αφγανιστάν κατάγονται οι τέσσερις παράνομοι μετανάστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης λόγω της απεργίας πείνας, την οποία έχουν προχωρήσει εδώ και ημέρες. Οι μετανάστες διαμαρτύρονται για τη διάρκεια της κράτησής τους, που φτάνει πλέον τους 12 μήνες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή της έντονης διαμαρτυρίας των κρατουμένων παράνομων μεταναστών στα κρατητήρια των τμήματων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι έχει παραταθεί ο χρόνος κράτησης και μπορούν να κρατηθούν για 12 μήνες. Είναι ενήμεροι αυτοί ότι είναι η κράτηση μέχρι 6 μήνες και βλέποντας ότι περνάει το εξάμεινο και δεν αφήνονται ελεύθεροι, μόλις πληροφορούν την εξέλιξη αυτή που σας είπα, της παράτασης του χρόνου κατά 6 μήνες ακόμα, δημιουργούνται προβλήματα με την έννοια ότι διαμαρτύρονται και προσπαθούν είτε με διαμαρτυρίες ήπιας μορφής είτε με εντονότερες όπως αυτή της απεργίας πείνας ή διάφορα άλλα τεχνάλματα όπως είχαμε ένα περιστατικό σε κρατητήριο τμήματος Ενεργής Φύλαξης όπου κρατουμένος παράνομος μετανάστης είπε κατά τη Σαμποάν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον χρόνο κράτησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι παράνομοι μετανάστες δεν γνωρίζουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο της κράτησής τους έχει αλλάξει και επιλέγουν τον εκτιβισμό για να διαμαρτυρηθούν. Ωστόσο, μόλις η υγεία τους ανακάμψει, επιστρέφουν στο κρατητήριο συνεχίζοντας την έκτηση της κράτησής τους. Στη στιγμή που κάποιος μας δηλώνει ότι κάνει απεργία πείνας και βλέπουμε ότι και παρακολουθούμε την κατάσταση του και βλέπουμε ότι χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον οδηγήσουμε στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα τη δουλειά μας. Εξηγούμε και στους παράνομους μετανάστες ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι εφαρμόζουμε τον νόμο. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Άρα, αναγκαζόμαστε να κάνουμε τα απαραίτητα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον παράνομο μετανάστη, αλλά να βοηθήσουμε και με τους συναδέλφους που είναι υπηρεσιακοί. Καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ναι, πηγαίνουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τους χορηγούνται κάποια απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα, κάποιες γίνονται απαραίτητες εξετάσεις. Όταν διαπιστωθεί ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω κράτησης ή περαιτέρω παρακολούθηση στο νοσοκομείο, οδηγείται πάλι πίσω στο κρατητήριο. Οι συνοριακοί φύλακες πάντως στάσσονται υπέρ της αύξησης του χρόνου κράτησης των παράνομων μεταναστών για 12 μήνες, θεωρώντας ότι αυτό το διάστημα είναι ικανοποιητικό για να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το 12μήνο έχει γίνει κύριε Τσολάκη διότι πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση ασύλου και πρέπει να εξεταστεί η αίτηση ασύλου και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν αιτηθεί αίτημα ασύλου, έχει έρθει αρνητική απάντηση και πρέπει να γίνει μια διαδικασία για να επιστρέψει στη χώρα του. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχει παραταθεί ο χρόνος κράτησης. Προσωπικά η δική μου άποψη είναι ότι είναι σωστό το μέτρο της κράτησης περαιτέρω. Διότι καταλαβαίνουν, σας είπα, ότι το να φτωρακίσουμε τα σύνορα αλλά να μην πάρουμε μέτρα μέσα στην ενοχώρα και να κυκλοφορούν ελεύθεροι παράνομοι μετανάστες, αυτό δεν θα οδηγούσε πουθενά.